Η φλόγα της αγάπης πέρασε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου από την πόλη των Σερών. Για 22η χρονιά, η φλόγα της αγάπης άναψε προκειμένου να μας θυμίσει πόσο σημαντική πράξη είναι η αιμοδοσία. Στις 11 η ώρα το πρωί έφτασε μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο Σερών και την υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης Γιάννης Νούλης και υπεύθυνη του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών Εκατερίνη Τζιούρα μαζί με τη Δήμαρχο του Δήμου Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα και μέλη της Δημοτικής Αρχής. Ο Σερών υποδέχεται τη φλόγα της αγάπης, μια πράξη αλληλεγγύης, αδελφοσύνης, για να πω πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης που εδώ και 22 χρόνια κάνουν αυτή τη δράση που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση ουσιαστικά του κόσμου σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία, που είναι ένα δώρο ζωής που έχει μηδενική αξία για τον άνθρωπο που το δίνει, αλλά ανεκτίμητη οικονομικά αξία για τον άνθρωπο που το παίρνει. Ο Δήμος Σερών παρών, όπως και κάθε χρόνο, να στηρίζει τη δράση, αυτή τη φλόγα, την οποία μεταλαμπαδεύουμε σε όλο τον κόσμο για να περάσουμε το μήνυμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο. Σήμερα η πόλη των Σερών έχει την τιμητική της. Υποδέχεται την φλόγα της αγάπης, τη φλόγα της αιμοδοσίας, τη φλόγα της αλληλεγγύης. Για 22η χρονιά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, η ΠΟΣΕΑ, διοργανώνει κάθε χρόνο την λαμπαδιδρομία σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο στην ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Για μία ακόμη χρονιά υποδεχόμαστε την φλόγα της εθελοντικής αιμοδοσίας, τη φλόγα της αγάπης και της προσφοράς. Ο νομός Σερών συμμετέχει ενεργά σε αυτή όλη τη διαδικασία, στην μεταφορά δηλαδή της φλόγας, τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Σήμερα την υποδεχόμαστε εδώ, θα συνεχίσει τη διαδρομή της στην Τερπνή και στην Ιγρήτα και μέσα στην εβδομάδα η φλόγα θα περάσει και από το Δήμο Ηράκλειας. Θέλουμε να δώσουμε έτσι με τον τρόπο αυτό το στίγμα ότι οι Σεραίοι μπορούμε, θέλουμε, μπορούμε, προσφέρουμε και είμαστε γενικά εθελοντές αιμοδότες. Επειδή όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και το φετινό καλοκαίρι πραγματικά ήταν δραματικό για όλες τις αιμοδοσίες της χώρας, καλούμε όλους τους νέους ανθρώπους να έρθουν στην αιμοδοσία να δώσουν αίμα για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Οι ανάγκες πραγματικά, πιστέψτε με, είναι τεράστιες και είναι συνεχόμενες και καθημερινές από όλες τις ομάδες και κυρίως από τα ρέζους αρνητικά. Αμέσως μετά, η φλόγα της αγάπης στις 11.30 ώρα πήγε στον προάβλιο χώρο του διοικητηρίου όπου την υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι. Καλά, έλα καλή. Μπράβο. Να είστε καλά. Ελπίζω και του χρόνου, 23η του χρόνου, 22η φέτος, έτσι να συνεχίσουμε με νιάτα. Να σας ευχαριστήσω για τη αυτή σας την προσπάθεια. Το Σύλλογο Τερπνιωτών, που πραγματικά είναι ένας δραστήριος σύλλογος, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά. Οι άλλοι εμπλεκόμενοι, έτσι κι αλλιώς, είναι φίλοι μας, συνεργάτες, καλοί. Και ελπίζω τα νιάτα μας να συνεχίσουν έτσι να προσφέρουν, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι το ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να κάνει ο συνάνθρωπός μας. Ό,τι πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό από αυτό. Να είστε καλά, να είστε γεροί και έτσι να συνεχίσουμε με αγάπη, ενωμένοι και με προσφορά. Να είστε καλά. Σας καλωσορίζω εδώ στο διοικητήριο σε μια μέρα η οποία είναι πραγματικά η μέρα αγάπης και προσφοράς. Όπως κάθε χρόνο υποδεχόμαστε τη φλόγα της αγάπης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Σύλλογος των Τερπνιωτών είναι ένας πολύ δραστήριος σύλλογος, τον οποίο πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του και νέα παιδιά που θέλουν να μην αδικήσουν κανένα. Λαμπαδιδρόμοι είναι οι σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, είναι φοιτητές του ΤΕΦΑ, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και φυσικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
ο εθελοντισμός της ΣΕΡΕΣ, ξέρετε, είναι σε πολύ καλό δρόμο και είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να το επενέσουμε και αξίζει όλοι να βοηθήσουμε. Η επόμενη σταθμή για την φλόγα της αγάπης είναι το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στη Τερπνή και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στην Ιγρίτα. Σήμερα η φλόγα υποδέχεται η πόλη των Σερών. Αύριο θα την υποδεχτεί η Τερπνή και την Κυριακή το βράδυ, με την τελετή λήξη των γερακινίων, υποδέχεται η πόλη της Ιγρίτας.